Καλώς σας μεσημέρι, κύριε καθηγητά. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Φιλιππακόπουλε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η αφορμή που σας κάλεσα είναι, διάβασα κοινή μελέτη, ένα κοινό άρθρο που κάνατε με τον κύριο Πετράκη, τον συνάδελφό σας καθηγητή, για την ελληνική οικονομία, όπου επικεντρώσατε στο μισθή και πληθωρισμός, πώς αλληλοσυνδέονται και πώς τελικά αυτά δημιουργούν και το πρόβλημα όταν δεν ακολουθείται η αναλογική τους ισορροπία. Να το πω έτσι τώρα απλοϊκά λιγάκι. Καλά το έχω καταλάβει? Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Σε σχέση βέβαια, έχετε κάνει και σύγκριση με το τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη καλύτερα, και το πόσο πίσω σε αυτό είναι η Ελλάδα. Και γι' αυτό έχουμε και τα προβλήματα, τα οικονομικά που έχουμε σήμερα εδώ. Δηλαδή, να το πω έτσι πολύ έτσι απλά, δεν τα βγάζουμε πέρα ο μέσος κόσμος. Έτσι είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Δυστυχώς, όπως είπατε, είμαστε πίσω σε αρκετά ζητήματα και σε πολλές διαφορετικές διαστάσεις. Και να εκφράσω και τη θλίψη μου για όλα αυτά που έχουν συμβεί και με αφορμή και το προηγούμενο θέμα που συζητούσατε. Πραγματικά είναι ένα τραγικό φαινόμενο, δηλαδή, το πώς εξελίσσεται διαχρονικά και χωρίς να μειώνεται έτσι, την πορεία των. Ναι, όχι μόνο δεν μειώνεται. Μάλλον θα έλεγα ότι αυξάνεται η κόλληση, γιατί είναι πιο τραγικά τα περιστατικά τώρα. Δηλαδή, έχουμε θανάτους, έχουμε δολοφονίες, έχουμε. Ναι. Προς Θεού τώρα δηλαδή. Και αυτό που βλέπουμε δεν είναι πια που λέγαμε πια μόνο στο ποδόσφαιρο. Τώρα αυτά γίνανε προχτές στο βόλεϊ, σε έναν αγώνα βόλεϊ. Εκτός του γηπέδου βέβαια, αλλά σε αγώνα βόλεϊ. Τις προάλλες είχαμε σε αγώνα handball. Δηλαδή καταλάβατε ότι είναι γενικότερο κοινωνικό θέμα πια. Δεν είναι ποδοσφαιρικό ή αθλητικό ή μόνο οπαδικό. Είναι γενικότερο θέμα. Αυτό πιστεύω. Έτσι είναι, έτσι. Έτσι ακριβώς. Ας επιστρέψουμε τώρα στα δικά μας, στο δικό μας θέμα. Της οικονομίας τουλάχιστον. Λοιπόν, ποιο είναι το ζήτημα? Κάναμε μία δουλειά που, όπως είπατε ακριβώς, συγκρίναμε τους μισθούς, αλλά τους ονομαστικούς και τους πραγματικούς μισθούς σε σχέση με τον πληθωρισμό. Ναι. Οπότε κάναμε αυτή την ανάλυση για να δούμε τη σύγκριση Ελλάδας και Ευρωζώνης. Τι βλέπουμε από αυτή την ανάλυση? Στην Ελλάδα, οι ονομαστικοί μισθοί, δηλαδή το ποσό των μισθών πριν ληφθούν υπόψη οι επιδράσεις του πληθωρισμού, είδανε μία μείωση το 2021 της τάξης του 1,5% και μία πολύ μικρή αύξηση το 2022 της τάξης του 0,9%. Ωστόσο, η μείωση της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων εργαζομένων ήταν ιδιαίτερα αισθητή. Γιατί αν λάβουμε υπόψη τους πραγματικούς μισθούς που λαμβάνουν υπόψη και τον πληθωρισμό, η μείωση της αγοραστικής δύναμης ήταν της τάξης του 3,9% για το 2021 και του 6,9% για το 2022. Πρόκειται δηλαδή για μια μείωση του πραγματικού μισθού κατά 550 ευρώ αναεργαζόμενο το 2021 και κατά 924 ευρώ αναεργαζόμενο το 2022. Που σημαίνει ότι η αύξηση των μισθών, των τιμών, συγγνώμη, λόγω του πληθωρισμού, ναι, ήταν πολύ πιο υψηλή από την αύξηση των μισθών. Και άρα η αγοραστική δύναμη μειώθηκε κατά περίπου 1.500 ευρώ στα δύο αυτά χρόνια. Που δεν είναι λίγο το ποσό, βέβαια, αυτό, κύριε καθηγητά, δεν είναι λίγο. Καθόλου λίγο. Και αν κάνουμε και μια σύγκριση με την Ευρωζώνη, η εικόνα είναι πολύ πιο θετική και πολύ πιο σταθερή εκεί. Η αγοραστική δύναμη έμεινε σχετικά σταθερή στην Ευρωζώνη και δεδομένου ότι η Ευρωζώνη παρουσίασε μια σταθερή πορεία αύξησης των ονομαστικών μισθών. Το θέμα λοιπόν είναι ότι οι μισθοί στην Ελλάδα δεν αυξήθηκαν αρκετά γρήγορα ώστε να κρατήσουν το βήμα με τον υψηλό πληθωρισμό. Ενώ στην Ευρωζώνη η κατάσταση ήταν πολύ πιο ισορροπημένη. Όχι μόνο αρκετά γρήγορα, το ένα είναι που είπατε αυτό, το αρκετά γρήγορα, αλλά και στο ύψος που έπρεπε να αυξηθούν. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Τώρα, να δούμε τους λόγους για τους οποίους συνέβη αυτό, αλλά να πούμε και το αισιόδοξο λίγο της κατάστασης. Επειδή φαίνεται ότι αποδομείται λίγο αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα του πληθωρισμού ήδη από το 2023, φαίνεται ότι από το τρέχον έτος και στη συνέχεια τόσο οι ονομαστικοί όσο και οι πραγματικοί μισθοί θα αρχίσουν να αυξάνονται. Και αυτό θα αρχίσει να φαίνεται και στην αγοραστική δύναμη. Φαίνεται, εκτιμούμε, ότι οι πραγματικοί μισθοί και για το τρέχον έτος θα φτάσουν στο επίπεδο που είχαν το 2020. Θα αυξηθούν κατά ένα ποσό, αντισταθμίζοντας λίγο τη μεγάλη αυτή μείωση των δύο τελευταίων ετών. Τώρα, η αναλογία που υπήρχε, τώρα θα είναι λίγο. Μην με επιτιμήσετε για αυτό που θα πω. Η αναλογία τώρα, για να φτάσουμε, όπως ήμασταν το 10 πριν ξεκινήσουμε τα μνημόνια και το ότι έγινε τη δεκαετία, θα φτάσουμε ποτέ σε αυτές τις αναλογίες μισθών? Λοιπόν,
Καταλάβατε τι λέω. Μισθών, γενικότερα οικονομικής δραστηριότητας, επιπέδων απασχόλησης. Είναι μια σειρά από μεταβλητές και μακροοικονομικά στοιχεία τα οποία έχουν μείνει πολύ πίσω. Γι' αυτό το λέω ότι έχουν μείνει πολύ πίσω και δεν ξέρω κατά πόσο όλο αυτό το έδαφος μπορεί να καλυφθεί. Γι' αυτό το λέω. Το σίγουρο είναι ότι περίπου 15 χρόνια έτσι, μετά από την έναρξη της κρίσης, της μεγάλης κρίσης του 2008, ακόμα έχουμε αρκετό δρόμο για να φτάσουμε, να καλυφθεί αυτό το κενό το μεγάλο που έχει συμβεί. Εκτιμήσεις που κάνουμε με βάση και το ρυθμό με τον οποίο προβλέπεται να μεγεθυνθεί η οικονομία στα επόμενα χρόνια και το πόσο αναμένεται να εξελιχθούν και οι συνθήκες στην αγορά εργασίας, φαίνεται ότι περίπου στο κοντά στο 2028-2029, κάπου εκεί, αναμένεται να φτάσουμε κοντά στα επίπεδα που ήμασταν προ-κρίσης. Α, το 28 με 29, δηλαδή σε 6-7 χρόνια. Χοντρικά. Ναι, να είμαστε με το ρυθμό η οικονομία. Στο 2-10. Στο 2-10. 2-9-2-10. Ναι, και λίγο πιο πριν. Και λίγο πιο πριν. Μάλλον και το 2007-2008, μάλλον. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Τα τελευταία χρόνια καλής επίδοσης της οικονομίας. Τώρα. Ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα και θέλω μια εξήγηση και γι' αυτό. Για τον πληθωρισμό θα σας ρωτήσω. Ενώ ο πληθωρισμός, ο μέσος πληθωρισμός αυτό που λέμε, είναι χαμηλά, στα τρόφιμα έχουμε το 9, το 10, εκεί κινείται. Όπου αυτό δημιουργεί και τεράστιο πρόβλημα σε όλους μας, καθώς όπως εξηγείτε και εσείς από την έρευνα που κάνατε, δεν έχουμε αναλογία μισθού πληθωρισμού να καλύπτει τη διαφορά. Οπότε τα τρόφιμα και η ακρίβεια είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει ο κόσμος. Έτσι είναι, έτσι ακριβώς είναι. Και φαίνεται και ειδικά τους τελευταίους μήνες μια ανωδική, μια σταθερά ακριβώς ανωδική πορεία στις τιμές των τροφίμων ειδικά. Ξέρετε, αυτό έχει να κάνει με μια σειρά από άλλα ζητήματα, διαρθρωτικά προβλήματα, δομικά θέματα που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία, που έχουν να κάνουν και με την εμφάνιση ολιγοπωλιακών καταστάσεων γενικότερα. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην ελληνική οικονομία, κάτι που δίνει πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθούν ολιγοπωλιακές δομές. Και το όταν υπάρχουν ολιγοπωλιακές δομές, σημαίνει ότι θα έχουμε λιγότερο ανταγωνισμό στην οικονομία, θα έχουμε δυνητικά πιο υψηλές τιμές και θα έχουμε και περιορισμένες επιλογές για τους ίδιους καταναλωτές. Και όλο αυτό τροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Αλλά το άλλο θέμα που σχετίζεται με την εμφάνιση ολιγοπωλιακών δομών είναι ότι εμφανίζεται το φαινόμενο του πληθωρισμού απληστίας. Μπράβο. Είναι μια πολύ βασική αιτία το γιατί έχουμε υψηλές τιμές σε πολλά προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και όπως εμφανίζεται και ακριβώς και στα τρόφιμα. Τι σημαίνει αυτό? Είναι ουσιαστικά ένα φαινόμενο που αποδίδεται στο γεγονός ότι κάποιες εταιρείες αυξάνουν τις τιμές των αγαθών περισσότερο από τόσο όσο αποδίδεται στην τάση του γεγονότος ότι υπάρχουν αυξήσεις στις τιμές, υπάρχει πληθωρισμός, προκειμένου τι να κάνουν, να αντισταθμίσουν το πολύ υψηλό κόστος που έχουν και αυτοί για να παράγουν. Έχουν ένα υψηλό λειτουργικό κόστος. Τώρα, συγγνώμη, να κάνω μια παρέθεση σε αυτό που λέτε, επ' αυτού που λέτε. Αυτό που θα σας πω, δεν ξέρω αν είναι πληθωρισμός απληστείας ή πληθωρισμός, πώς θα το χαρακτηρίσουμε. Είναι δυνατόν να πουλάνε ένα κιλό κουραμπιέδες και μελομακάρονα 37,5 ευρώ. Αυτό ξεπερνάει, νομίζω, και τον πληθωρισμό της απληστείας. Είναι κάτι παραπάνω. Ή ένα κιλό δίπλες 52 ευρώ. Πείτε μου τώρα αυτό πώς χαρακτηρίζεται, τι υλικά έχει μέσα αυτό το προϊόν για να είναι τόσο ακριβό. Ακριβώς, είναι η ουσία και το κέντρο, ο πυρήνας του προβλήματος είναι αυτό που σας περιέγραψα. Και μάλιστα και σε σχετική έκθεση του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το 2022 σημειώνει ότι το 45% της ανόδου των τιμών για την ελληνική περίπτωση οφείλεται σε αυτήν ακριβώς την τάση των εταιριών να μεγενθύνουν τις τιμές πολύ περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο να συμβεί λόγω του πληθωρισμού. Ή τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα με το ελαιόλαδο, ας πούμε. Τα όσα ακούμε και βλέπουμε και... Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Σαφώς και υπάρχει πρόβλημα και στην παραγωγή και με την Ισπανία. Τεράστιο πρόβλημα. Όλα αυτά, οκ. Okay. Αλλά από αυτό μέχρι αυτό που βιώνουμε καθημερινά, δεν υπάρχει μια απόσταση μεγάλη, κύριε καθηγητά? Υπάρχει. Υπάρχει. Και η οποία σχετίζεται έτσι με θέματα που έχουν να κάνουν με τη διάθρωση της οικονομίας, με το παραγωγικό πρότυπο, πολλές μικρές επιχειρήσεις, ολιγοπωλιακές δομές. Και κάτι ακόμα είναι πολύ σημαντικό. Το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία διαρθρώνεται ως μια μεταπρατική οικονομία. Έχει μια, έτσι θα λέγαμε, σαθρή παραγωγική βάση και στηρίζεται πάρα πολύ έντονο στο εμπόριο. Παράγει ελάχιστα. Δηλαδή, αν δούμε τα στοιχεία της Ελστάτ πάνω σε αυτό το ζήτημα, το 2021
ο συνολικός κύκλος εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων ήταν 320 δις ευρώ περίπου. Από αυτά το 41% ήταν συναλλαγές μεταξύ εμπορικών επιχειρήσεων στο χωρικό και λιανικό εμπόριο και εξού και μεταπρακτικός χαρακτήρας της οικονομίας, και το μισό ακριβώς, το 20% περίπου, 21% ήταν τζίρος που πραγματοποιήσει μεταποίηση. Άρα είναι μια οικονομία η οποία δεν παράγει ουσιαστικά. Μάλιστα. Και αυτό εξηγεί και τα χαμηλά επίπεδα παραγωγικότητας της οικονομίας. Είμαστε περίπου στο μισό της ευρωζώνης όσον αφορά την παραγωγικότητα και ένα εργαζόμενο και ένα όρο εργασίας. Αυτό εξηγεί και τις τιμές εν τέλει. Σωστό. Το ένα είναι αυτό το πιο σημαντικό που είπατε. Και από την άλλη εξηγείται έτσι με αυτό που λέτε τώρα και γιατί έχουμε συνεχώς αρνητικό ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών. Mm-hmm. Ακριβώς. Το γεγονός ότι εξαρτάται η οικονομία πολύ από το χοντρικό και λιανικό εμπόριο, που είναι ένα μεγάλο μέρος του επιχειρηματικού κύκλου εργασιών, εξηγεί το μεταπρακτικό χαρακτήρα. Ο τομέας αυτός είναι ζωτικός, συγγνώμη, για την ίδια την οικονομία, κυριαρχεί στην οικονομία, και επειδή ο παραγωγικός τομέας είναι αδύναμος, αναγκάζεται η ελληνική οικονομία να εξαρτάται πάρα πολύ από τις εισαγωγές. Και οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μετά εξαρτώνται οι τιμές τους από το τι συμβαίνει σε άλλες αγορές. Με αποτέλεσμα όλο αυτό να φέρνει έντονα και κλειδονισμό στην οικονομία και πολύ μεγάλες αυξήσεις τιμών. Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, κύριε Κωστή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά.